πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ανάμεικτη σαλάτα με καρπάτσιο τόνου. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε καρπάτσιο τόνου. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε μία μαρινάδα. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την ανάμεικτη σαλάτα με καρπάτσιο τόνου θα χρειαστούμε για τη μαρινάδα ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας sweet chili sauce, 20 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ξύσμα από 2 lime και 10 γραμμάρια ginger φρέσκο. Για τη σαλάτα, 250 γραμμάρια τόνο φρέσκο, 100 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, ένα καρότο και 100 γραμμάρια πιπεράτη σαλάτα μπαρμπαστάθης. Για το σερβίρισμα, μία πιπεριά τσίλι, κόλιανδρο φρέσκο και σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε για αυτή τη συνταγή είναι η μαρινάδα. Λοιπόν, έχω τη μουστάρδα μου εδώ. Τέλεια. Εδώ, θέλουμε πολύ. Ίσα-ίσα. Έχουμε sweet chili sauce και βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και βέβαια υπάρχει συνταγή για το πώς μπορείτε να φτιάξετε sweet chili sauce στο YouTube κανάλι μας. Πάρα πολύ εύκολα, γίνεται με το τίποτα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο για να ετοιμάσετε και να έχετε πάντα στο ψυγείο σας. Ρίχνουμε μέσα τη σόγια σος. Ρίχνουμε μέσα το ηλιέλαιο. Ελάχιστο μέλι. Εδώ. Τέλεια. Και ξύσμα από 2 lime. Θέλω να έχει ξύσμα από lime. Όντως μαζί με το μέλι δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα ενθουσιαστείτε. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι λίγο spicy, επειδή βάλαμε τη sweet chili sauce. Αν θέλετε να την κάνετε και extra spicy, μπορείτε. Θα βάλετε και άλλο πιπεριά. Τσίλι, εγώ θα την κρατήσω και να την βάλω πάνω από τον τόνο. Αλλά βέβαια μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς το πόσο spicy θέλετε να είναι η σάλτσα σας. Νομίζω ότι έτσι είναι πάρα πολύ ισορροπημένη όπως σας δίνω τη συνταγή. Αλλά άμα είστε από αυτούς που πραγματικά δεν ζουν χωρίς να βάζουν τα μπάσκο στο φαγητό τους, τότε πρέπει να προσθέσετε λίγο ακόμα ginger ή λίγο ακόμα τσίλι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα το ginger και θα τρίψω φρέσκο ginger μέσα. Από τις αγαπημένες μου μαρινάδες. Ginger, lime, μέλι, soya sauce, πάντα δουλεύει δηλαδή πραγματικά. Όπου και να βάλεις αυτή τη μαρινάδα, το φαγητό γίνεται υπέροχο. Και θα μου πείτε πότε να σταματήσω. Πες μου, Διονύση. Βάλε. Φτάνει. Λοιπόν, πάει και το τζίντζερ. Ήρθε η ώρα να ανακατέψω τη μαρινάδα μου. Πώς φάνηκε, δύσκολη ή εύκολη? Εύκολη. Εκτός ότι είναι πανεύκολη, πραγματικά θέλετε να βάλετε αυτή τη μαρινάδα σε ψαράκι, θέλετε να τη βάλετε σε κρέας, θέλετε όπου και να τη βάλετε, το φαγητό θα γίνει νόστιμο, δεν χρειάζεται να προσθέσετε ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει. Βασικά για να βλέπετε και το χρώμα της, θα αλλάξω μπολάκι, θα τη βάλω σε ένα λευκό, εδώ, να καταλάβετε ακριβώς το πόσο όμορφη είναι. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά ένα σύρμα και να ανακατέψουμε 5 δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ είναι όνειρο. Λοιπόν, το πρώτο υλικό που πρέπει να μαρινάρουμε είναι ο τόνος. Θα φτιάξουμε ένα καρπάτσιο τόνου. Οπότε, πολύ πολύ σημαντικό, τον τόνο θα το βγάζετε από το ψυγείο μόνο τη στιγμή που είναι να τον κόψετε. Καλό θα ήταν και πριν κόψετε τον τόνο να το βάλετε ένα 20 λεπτό μισή ώρα στην κατάψυξη για να σφίξει. Όχι να παγώσει, να σφίξει και να κόψετε πιο εύκολα τις φέτες. Οπότε, το βγάζουμε τελευταία στιγμή. Εδώ. Πάρτε ένα μαχαίρι. Φροντίστε να είναι ακονισμένο καλά και πάρτε να κόψετε ωραίες λεπτές φέτες από τον τόνο. Κοιτάξτε εδώ. Άμα είναι παγωμένος, κόβεται εύκολα. Το λέω για τους λάτρεις των ψαριών, ότι όντως τα ψάρια πρέπει να είναι παγωμένα. Δεν είναι φανταστικό, ρε Διονύση? Είναι πραγματικά σαν φιλέτο από μουσχάρι. Παναγία μου. Να κόψω κι άλλο, κύριε Διονύση? Κόψε. Εδώ. Το χρώμα. Φανταστικό έτσι. Θα κόψω και αυτό εδώ. Εδώ. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κοίτα εδώ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνω τη μαρινάδα, είτε με ένα πινέλο, είτε με ένα κουταλάκι. Βάζω πάνω από τον τόνο και ο τόνος μέσα έχει lime, έχει μέσα μουστάρδα, έχει μέσα soya sauce, έχει μέσα μέλι. Οπότε όλα αυτά τα υλικά τι θα κάνουν, φίλε Διονύση? Θα μαρινάρουν και θα μαγειρέψουν το κρέας μας, τον τόνο μας δηλαδή. Εδώ. Το πιασες, ναι. Ωραίος. Πάμε τώρα για τα μανιτάρια. Πολύ λεπτές φέτες τα μανιτάρια, εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ.
τι θα κάνουμε τα μανιτάρια τώρα, Διονύση? Θα τα μαρινάρουμε. Και τα μανιτάρια, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τρώγονται και ομά. Εντάξει, αρκεί να τα μαρινάρουμε. Να τους δώσουμε χρόνο, να τα μαρινάρουμε σωστά. Οπότε, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω λίγη από τη μαρινάδα μου πάλι. Να ρίξω μέσα τα μανιτάρια, να ανακατέψω. Και η μαρινάδα θα κάνει τη δουλειά της. Θα μαρινάρει τα μανιτάρια, θα κάνει σεξι, θα κάνει νόστιμα, θα κάνει ωραία. Τώρα, το τρίτο που έχω να ετοιμάσω είναι τα καρότα μου. Έχω ένα καρότο. Βγάζω τη φλούδα. Τη βγάζω μόνο για την περίπτωση που κάνουμε μια σαλάτα και δεν θέλουμε να φαίνεται η φλούδα απ' έξω. Όχι ότι δεν είναι θρεπτική, μπορούμε να την κρατήσουμε και είτε να την τηγανίσουμε να την κάνουμε chips. Γενικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές συνταγές. Λοιπόν, κόβω το καρότο εδώ και εδώ. Αυτή την άκρη θα τη φάμε. Και θα κόψω ωραίες φέτες εδώ. Έτσι όπως είναι, θα κόψω ωραία ζουλιέν το καροτάκι μου. Να υπάρχει καρότο μέσα, να υπάρχουν χρώματα. Βέβαια, θρεπτικά θα ανέβει και περισσότερο η σαλάτα μας. Όσο περισσότερα λαχανικά βάζουμε, τόσο καλύτερα για τη σαλάτα μας. Τόσο καλύτερα για τη διατροφή μας, μάλλον, για τη σαλάτα μας. Τα λαχανικά είναι πραγματικά απαραίτητα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να στήσουμε τη σαλάτα μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω τη νέα φρεσκοκομμένη πιπεράτη σαλάτα Μπραμπαστάτης. Περιέχει σπανάκι baby, πατζαρόφυλλα και μουσταρδόφυλλα. Και θέλουμε μία ωραία συσκευασία εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πάρα πολύ γκουρμέ. Το βλέπετε, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δεν είναι οποιαδήποτε σαλάτα. Κατευθείαν με το που βάζεις σε ένα μπολ, καταλαβαίνεις ότι αυτό που τρως είναι κάτι πιο ιδιαίτερο. Δεν έχει να κάνει με τις άλλες σαλάτες. Οπότε, θα ρίξω από πάνω τα μανιτάρια μου, εδώ. Τα μανιτάρια τα έχουμε μαρινάρει, θυμίζω, με την υπέροχη μαρινάδα μας. Ομά μανιτάρια, δεν χρειάζεται να τα ψήσουμε. Εδώ και εδώ. Θα ρίξουμε λίγα καρότα. Και βέβαια, θα βάλουμε το καρπάτσιο από τον τόνο μας. Εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και η τελευταία εδώ. Λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει να μαρινάρω και τη σαλάτα μου, οπότε ήρθε η ώρα τώρα να ρίξω το dressing από πάνω. Ρίχνουμε το dressing εδώ. Τελευταία στιγμή. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη σαλάτα μας, είναι τόσο ιδιαίτερη και τόσο ωραία. Έχω κρατήσει μία πιπεριά τσίλι για το τέλος, σε περίπτωση που θέλετε να τα κάνετε έτσι λίγο πιο πικάντικη τη σαλάτα σας. Σε περίπτωση που δεν θέλετε, απλά δεν τη βάζετε. Και βέβαια, σε αυτή τη συνταγή τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι, να βάζω ένα συγκεκριμένο μυρωδικό που είναι ο κόριανδρος. Φιλαράκια από κόριανδρο πραγματικά θα απογειώσουν τη σαλάτα, θα μας δώσουν αυτή την Asian αίσθηση που θέλουμε και πραγματικά. Αυτή η σαλάτα είναι πιο γκουρμέ από οτιδήποτε γκουρμέ υπάρχει. Και επειδή είναι Asian, τι θέλουμε στο τέλος, λίγο σουσαμάκι από πάνω, εδώ. Και άντε, γεια. Για πείτε, δεν είναι φανταστική? Για την ανάμεικτη σαλάτα με καρπάτσιο τόνου, σε μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, τη τζίλι σος, τη σάλτσα σόγιας, το ηλιέλαιο, το μέλι, το ξύσμα από τα lime, το ginger τριμμένο και ανακατεύουμε. Για το καρπάτσιο τόνου, βγάζουμε τον τόνο από το ψυγείο. Κόβουμε πολύλεπτες φέτες και απλώνουμε λίγη από τη μαρινάδα. Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες, βάζουμε λίγη από τη μαρινάδα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το καρότο σε λεπτά sticks. Βάζουμε στο μπολ σερβιρίσματος τη σαλάτα, τα μανιτάρια, το καρότο και τον τόνο. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη μαρινάδα και σερβίρουμε με την πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη, τον κόλιανδρο και σουσάμι. Το καρπάτσιο του τόνου έχει ψηθεί και όσο περνάει η ώρα θα ψήνεται ακόμα παραπάνω. Βλέπεις που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει γεύση. Αυτό εδώ που θα δοκιμάσετε εδώ πέρα είναι κάτι συγκλονιστικό, δεν το έχετε ξαναδοκιμάσει. Θα το λατρέψετε. Και όταν φάτε μαζί με τη σαλάτα, θα καταλάβετε πώς μια σαλάτα μπορεί να γίνει ένα πλήρες γεύμα. Γιατί έχουμε πρωτεΐνη από τον τόνο μας, έχουμε τα λιπαρά μας από τη σάλτσα μας και βέβαια έχουμε βιταμίνες, φυτικές ίνες και υδατάνθρακα από τη σαλάτα μας. Πραγματικά αυτή η σαλάτα είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα και πρέπει οπωσδήποτε να τη φτιάξετε.